Πρωτού δούμε γιατί ο Άγιος Δημήτριος θεωρείται πολιούχος και προστάτης της Θεσσαλονίκη, θα δούμε εν συντομία το βίο του Αγίου. Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε γύρω στο 280 στη Θεσσαλονίκη επί αυτοκράτορος Μαξιμιανού και καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Σε νεαρή ηλικία κατατάχθηκε στο Ρωμαϊκό στρατό και έφτασε ω το βαθμό του χιλίαρχου σε ηλικία μόλις 22 ετών. Φύση φιλομαθής και ερευνητική αναζητούσε το υψηλό και το αληθινό και το βρήκε στη χριστιανική πίστη, της οποίας έγινε διαπρίσιος κήρυκας στη Θεσσαλονίκη. Χυμάτισε ένα κύκλο νεαρών μαθητών και τους δίδασκε την Αγία Γραφή στις υπόγειες του κοντά στα δημόσια λουτρά της πόλης. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας συνάθρησης, οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν ενώπιον του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, που παρεπιθυμούσε στη Θεσσαλονίκη. Όταν ο αυτοκράτορα του ζήτησε να απαρνηθεί την πίστη του, ο Δημήτριο του απάντησε. Το Χριστό μου πιστεύω μόνον. Ο Μαξιμιανός, εξοργισμένο από τη θαραλέα στάση στο αξιωματικό του, διέταξε να τον φυλακίσουν. Εν τω μεταξύ, ένα από τους του μαθητές του Δημητρίου, ο Νέστορα, παρουσιάστηκε στο στάδιο τη Θεσσαλονίκη, όπου ο Μαξιμιανό διοργάνωνε αθλητικού αγώνε και ζήτησε να αγωνιστεί εξ των Χριστιανών με τον θηριώδη και ακατανίκητο παλαιστή Λιέο, ειδωλολάτρη, καταγόμενο από το σύρμιο της Πανωνίας, που είναι η σημερινή Μητροφίτσα στη Σερβία. Με την πεποίθηση ότι έχει τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, ο Νέστορας μπήκε στην παλέστρα και όχι μόνο ενοίγησε τον Λιέο, αλλά τον σκότωσε όπως ο Δαβίδ τον Γολιάθ στην Παλαιά Διαθήκη. Οργισμένο ο Μαξιμιλιανός από την είδα του εκλεκτού του, διέταξε τον αποκεφαλισμό του Νέστορα και τη θανάτωση του Δημητρίου με λογισμού. Ο Δημήτριο τάφηκε στον τόπο του μαρτυρίου του, όπου αργότερα χτίστηκε περίβλεπτο ναό προ τιμήν του. Από τον τάφο του ανάβλιζε μύρο, εξού και η ονομασία Μυροβλήτη. Α τώρα γιατί ο Άγιο θεωρείται πολιούχο και προστάτη τη Θεσσαλονίκη. Δύο είναι οι πιο χαρακτηριστικέ στιγμέ τη ιστορία τη Θεσσαλονίκη που συνδέθηκαν στενά με τον Άγιο Δημήτριο. Η πρώτη συνέβη κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης τον Οκτώβριο του 1207 από τους Βούλγαρους. Ενώ η πόλη ήταν σε δινή θέση, ο τσάρος των Βουλγάρων Ιωαννίτζης ή Καλογιάν πέθανε φινδιαστικά και ανεξήγητα. Ο λαός είπε ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από την οργή του Αγίου που εμφανίστηκε πάνω στο άλογο του και λόγχισε τον Ιωαννίτζη στα πλευρά με αποτέλεσμα την άμεση λύση της πολιορκίας της πόλης. Γι' αυτό σε πολλές αγιογραφίες, ο Άγιος Δημήτριος απεικονίζεται έφυπος σε κόκκινο άλογο να φωνεύει με το δόρι του τον τσάρο των Βουλγάρων. Η δεύτερη στιγμή είναι η είσοδος των ελληνικών στρατευμάτων και η απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους που έγινε στις 26 Οκτωβρίου του 1912, γεγονός που θεωρήθηκε θαύμα του Αγίου.